Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προγραμματική μας πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση, την εκπαίδευση εν συνόλο, αποτελεί ένα από τα πιο προνομιακά πεδία, στα οποία αποτυπώνονται οι πολιτικές και οι διαχωριστικές γραμμές και οι ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές των κομμάτων, είτε σε μνημονιακή είτε σε μη μνημονιακή περίοδο. Ιδιαίτερα θα έλεγα στη μνημονιακή εποχή, όπου οι διακρίσεις ανάμεσα σε κόμματα και ιδεολογίες εκ του πονηρού εξαφανίζονται, εκ του πονηρού δηλαδή οδηγούμαστε στο απεταξάμην την πολιτική, απεταξάμην την ιδιότητα του πολίτη. Με την πολιτική για τα ΑΕΗ αναδιατυπώνεται το μείζον ερώτημα. Τι κράτος, ποια κοινωνία, τι πολίτες θέλουμε να είμαστε. Ήδη στο δημοσιοποιημένο νομοσχέδιο της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας αποτυπώνονται οι βασικές προσεγγίσεις της κυβέρνησής μας σε αυτό το ερώτημα. Οι τελευταίοι νόμοι, κατεξοχήν ο 4009 του 2011 και ο 4076 του 2012, διαπνέονταν από ένα στενόκαρδα επαρχιατικό πνεύμα που στο όνομα τάχα του νέου και του μεταρρυθμισμού, στο όνομα του ευρωπαϊκού και του διεθνές κύρου στον ΑΕΗ, αναπαρήγαγαν σε μεγάλο βαθμό ό,τι πιο παλιό, αυταρχικό και εν τέλει αναποτελεσματικό. Άμεσα μέτρα. Πρώτον, ήδη με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία εκδώσαμε για να διευθετηθούν προβλήματα σχετικά με τη λήξη της θητείας των Πριτάνεων 5 πανεπιστημίων της χώρας, καταργείται τώρα η αντιδημοκρατική αρμοδιότητα του Συμβουλίου, των Συμβουλίων να προεπιλέγουν ή να αποκλείουν αυθαιρέτως υποψηφίους για τα μονοπρόσωπα όργανα της διοίκησης. Επαναφέρουμε συγχρόνως την εκλογή με κάλπη, ενώ η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις. Σχεδιάζουμε την άμεση ψήφιση μεταβατικού νομοθετικού πλαισίου, με το οποίο θα επιληθούν κρίσιμα και λειτουργικά και επίγοντα λειτουργικά προβλήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν δημιουργήσει αξεπέραστες δηλειτουργίες και πρακτικές που υπονομεύουν τον ακαδημαϊκό και δημοκρατικό χαρακτήρα τους. Για παράδειγμα, διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ ενώπιον των συλλογικών οργάνων του τμήματος, με πλήρη διαφάνεια, όρους επιστημονικής κρίσης και δημοσιότητας που αποκλείουν τις πελατειακές δικτυώσεις. Εκδημοκρατισμός των διαδικασιών εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης. Επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του Πριτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου, η συρρήκνωση των οποίων δημιούργησε πέραν των ζητημάτων δημοκρατικής νομιμοποίησης σοβαρότατες λειτουργίες στα ΑΕΗ. Επαναφορά του τμήματος ως ζωντανού πυρήνα του Πανεπιστημίου. Χρειάζεται να αξιολογηθεί η εμπειρία των συμβουλίων. Επιβάλλεται όμως άμεσα ο εξορθολογισμός της λειτουργίας τους και η άρση της αντίφασης που δημιουργούν οι ταυτόχρονα διατακτικές, εποπτικές και ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Άμεση και ιδιαίτερη προσοχή δίνει η κυβέρνησή μας στα ζητήματα της φοιτητικής μέρημνας, της σύντησης και της εστίασης των φοιτητριών και των φοιτητών. Δεσμευόμαστε για μια κοινωνική πολιτική στήριξης των πιο αδύναμων φοιτητών και φοιτητριών, για την ενίσχυση των φοιτητικών εστιών ή της επιδότησης ενοικίων με στόχο την κάλυψη των αναγκών τουλάχιστον των πρωτοετών. Δεύτερον, στοχεύουμε στη ριζική μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης μετά από ευρύ και ειλικρινή δημοκρατικό διάλογο με τους ανθρώπους της επιστήμης και της εκπαίδευσης, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, στους φοιτητές, στις φοιτήτριες, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Καμία ριζική αλλαγή δεν θα γίνει χωρίς τέτοιο διάλογο. Να θυμίσω μία κουβέντα του Άγγελου Ελεφάντη. Η μεταρρύθμιση του Πανεπιστημίου για να έχουμε το Πανεπιστήμιο που θέλουμε δεν είναι πράξη στιγμιαία. Δεν γίνεται μια και έξω, δεν γίνεται με έφοδο στον ουρανό. Χρειάζεται οπωσδήποτε τον αναγκαίο ορίζοντα χρόνου προετοιμασίας.
Στόχος αυτής της ριζικής αλλαγής είναι η κεφαλαιοποίηση της εθνικής και ευρωπαϊκής εμπειρίας, η οποία κατά τις τελευταίες δεκαετίες επικράτησης των νεοφιλελεύθερων ιδεολογημάτων δοκιμάστηκε βάναυσα, αλλά και ταυτόχρονα επέδειξε σημαντικές δυναμικές υπεράσπισης της ευρωπαϊκής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής παράδοσης. Υπάρχουν πεπραγμένα που ανακαλούν την πιο ριζοσπαστική παράδοση της ευρωπαϊκότητας στην πιο αντιστασιακή και δημοκρατική της εκδοχή. Αντίσταση στην άκρητη υποταγή σε στενόκαρδες ιδεοληψίες για υποτιθέμενες υπαγορεύσεις των αγορών, της υποκατάστασης της γνώσης από τη ρηχή και εφήμερη καινοτομία. Λέγοντας αυτά, επιμένουμε στο πρόταγμα μιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα αποτελέσει δυναμική, δημοκρατική και παραγωγική παράμετρο στις εξελίξεις που θα σφραγίσουν την κοινωνική αναγέννηση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Υπ' αυτές τις μέρημνες, η αναφορά στην παραγωγή, στις αγορές, στην καινοτομία, στην παραγωγικότητα επιβάλλεται και μπορεί να πάρει έναν ριζοσπαστικά αναπτυξιακό χαρακτήρα. Με το ίδιο πνεύμα θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου, πολύ περισσότερο που πρόκειται για ένα μαζικό πανεπιστημιακό ίδρυμα που απευθύνεται σε μεγάλες πληθυσμιακές κατηγορίες. Κάποιοι από τους στόχους μας. Άνοιγμα του ΕΑΠ σε νέα επιστημονικά πεδία. Ανοιχτή πρόσβαση όσων επιθυμούν να φοιτήσουν το ΕΑΠ, στο ΕΑΠ χωρίς σύστημα κλήρωσης. Ανανέωση του ακαδημαϊκού προσωπικού με την είσοδο νέων επιστημόνων που σήμερα υποαπασχολούνται ή είναι άνεργοι. Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής με αύξηση των υποτροφιών και περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Λίγα λόγια επίσης και διαβίου μάθηση, δυστυχώς δεν έχω χρόνο, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύνθετα διεπιστημονικά και πολυδιάστατα πεδία χάραξης και εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών. Θα δώσω μετά στα πρακτικά, απλώς να πω ότι το Υπουργείο και οι αρμόδιες ομάδες που καλείται, ο μονάδες του καλείται να απαντήσει σε κέρια ζητήματα με βάση το τρίπτυχο διαφάνεια, κοινωνική λογοδοσία, αναπτυξιακή προοπτική. Θα κλείσω μένοντας σε δύο πολύ σημαντικά σημεία. Πρώτον, η συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση εξαντλείται πάντα στο μοντέλο διοίκησης των ιδρυμάτων. Παραβλέπεται ωστόσο ο ρόλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και μάλιστα σε περιόδους κρίσης για τη διατήρηση των ελληνικών πανεπιστημίων σε επίπεδα εφάμιλα των ευρωπαϊκών. Με μία ισοπεδωτική ρητορία που αποτυπώθηκε και στο πνεύμα αλλά και στην πράξη του νόμου 4.009, η πανεπιστημιακή κοινότητα αντιμετωπίστηκε ως το πρόβλημα της ανώτατης εκπαίδευσης. Με αυτή την πανεπιστημιακή κοινότητα, στην οποία έχω την τιμή να ανήκω, θα είμαστε σε συνεχή διάλογο. Τέλος, θέλω να κάνω μία ειδική μνήμα στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις κοινωνικές επιστήμες, στις σπουδές δηλαδή που βρίσκονται στον πυρήνα του αξιακού συστήματος της Ευρώπης, του διαφωτισμού και της ευρωπαϊκής παράδοσης του Πανεπιστημίου, σε αυτές τις σπουδές που το νεοφιλελεύθερο μοντέλο καινοτομίας προσπαθεί να σπρώξει στον κεάδα. Στα πανεπιστήμια μας έχει γίνει μια απίστευτη ποιότητα έρευνα, από την οποία έχει παραχθεί γνώση που θα επέτρεπε στην κοινωνία μας να ξαναοριοθετήσει τον εαυτό της χωρίς μυθεύματα, ρατσισμό, σεξισμό και ξενοφοβία. Δυστυχώς αυτή η γνώση δεν έχει διοχετευτεί ακόμα στις βαθμίδες, στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης για τη δημιουργία μιας ουσιαστικής διαβίου και δημόσιας γνώσης. Αυτά τα οχυρά, όπως είναι οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, θα τα κρατήσουμε ζωντανά. Και θα τα κρατήσουμε ζωντανά για έναν και μοναδικό λόγο, κυρίως λόγο. Γιατί μέσα από αυτά τα οχυρά διαμορφώνονται πολίτες. Αυτοί οι πολίτες που δεν θα επιτρέψουν πια στο δημόσιο χώρο ούτε ακραίες ενέργειες δολοφονίας όπως του Φίσα, αλλά ούτε και άλλες σεξιστικές ενέργειες στον δημόσιο χώρο εναντίον θεσμικών προσώπων και όχι μόνο,
Εκφράσεις όπως κυρατασία ή κάποια κυρία που λέει ανοησίες δείχνουν πόσο ανάγκη έχουμε αυτές τις σπουδές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία.